Δυστυχώς έχει αρχίσει να αποτυπώνεται και σε περιστατικά και θα μας πει πολλά περισσότερα η κυρία Αντιγόνη Αγγελάκη, υπεύθυνη παιδικής προστασίας της UNICEF Ελλάδος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα παιδιά και για τα δικαιώματά τους και πώς ουσιαστικά επηρεάστηκαν από τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας. Να το δούμε λίγο, να το συζητήσουμε, γιατί φαίνεται ότι πολλές φορές συζητούσαμε για τους μεγάλους. Πόσο έχει επηρεαστεί η εργασία, πόσο έχει επηρεαστεί η καθημερινότητά τους, πόσο έχει μεταλλαχθεί η όλη ζωή τους. Όμως τα παιδιά ήταν εκείνα που δέχτηκαν μια σημαντική πίεση. Αλλάξαν οι συνθήκες τους, αλλάξανε πολλά και δυστυχώς καταγράφονται και περιστατικά που φτάνουμε στο σημείο της κακοποίησης και είναι ό,τι πιο σοκαριστικό συμβαίνει. Φυσικά, φυσικά. Εμείς αυτό που είδαμε από την έρευνα που κάναμε με την Βοηθό Συνήγορο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, να πω καταρχήν ότι εστιάσαμε και εμείς στα δικαιώματα των παιδιών για τα οποία το γραφείο της Συνήγορου έλαβε τις περισσότερες καταγγελίες. Mm-hmm. Το ένα ήταν το δικαίωμα στην εκπαίδευση, άρα κοιτάξαμε το πώς επηρεάστηκε ο τομέας της εκπαίδευσης. Το δεύτερο ήταν το δικαίωμα στην υγεία, αλλά με έμφαση στην ψυχική υγεία. Και το τρίτο ήταν το δικαίωμα στην προστασία από τη βία, την εκμετάλλευση και την κακοποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδοικογενειακή βία. Εάν τώρα, και τους τρεις τομείς, με λίγα λόγια, υπάρχει επίπεδο επίδρασης σημαντικό. Τουλάχιστον στο ζήτημα της εκπαίδευσης, το έχουμε δει από τις πρώτες στιγμές πόσο επηρεάστηκε. Ναι. Δυστυχώς, και εντάξει, πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι αποτέλεσε παγκόσμια πρωτοτυπία. Το σύστημα εκπαίδευσης φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμο να περάσει στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Φάνηκε ότι δεν υπήρξε, ας πούμε, η κατάλληλη προσαρμογή της ύλης αλλά και της διδασκαλίας με έναν τρόπο ώστε να είναι πιο διαδραστική και να μην κουράζει τόσο πολύ τα παιδιά και να κρατά το ενδιαφέρον τους. Δεν υπήρξε αυτό. Φαίνεται ότι και οι εκπαιδευτικοί δεν έλαβαν την κατάλληλη υποστήριξη για να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες συνθήκες. Βέβαια, ήταν για όλους κάτι καινούριο. Αυτό βέβαια το οποίο έτσι ιδιαίτερα μας απασχόλησε ήταν ότι υπήρξαν παιδιά, και συνήθως αυτά είναι τα πιο ευάλωτα παιδιά, που αποκλείστηκαν από την εκπαίδευση. Και αυτό γιατί μπορεί να μην υπήρχε η υλικοτεχνική υποδομή, η σύνδεση στο διαδίκτυο, ακόμα και οι γνώσεις. Και φάνηκε και κάτι το οποίο το ανέδειξαν τα παιδιά, γιατί θέλω να τονίσω ότι συμμετείχαν τα παιδιά σε αυτή την έρευνα και πάντα θέλουμε να λαμβάνουμε υπόψη τη γνώμη των παιδιών, γιατί είναι και ένα από τα δικαιώματά τους που προβλέπεται στη σύμβαση. Είναι το γεγονός ότι οι διαβουλεύσεις με τις μαθητικές κοινότητες ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Και το είπε και η ομάδα εφήβων συμβούλων ότι για ένα ζήτημα ας αφήσουμε την ψυχική υγεία και ας αφήσουμε και τη βία κτλ. Η εκπαίδευση, που είναι ένα ζήτημα για το οποίο εμάς κυρίως αφορά, εμάς τους μαθητές, δεν λήφθηκε υπόψη η γνώμη μας, το πώς το βιώνουμε όλο αυτό κτλ. Και το πόσο συμμετοχή ήταν η όλη διαδικασία, προφανώς. Για να πάμε στο ζήτημα όμως που αναφέρεται, στο ζήτημα της ψυχικής υγείας, παρουσιάστηκε εκεί ένας δείκτης που αρχίζει και ανησυχεί για το πόσο επηρεάστηκε μέσα σε αυτή την περίοδο η ψυχική υγεία των παιδιών. Ναι, φυσικά, φυσικά, και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε και όλοι και όλες μας στην καθημερινότητα. Mm-hmm. Τώρα, η έρευνα αυτό που έδειξε είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών είπε ότι η ψυχολογία των παιδιών τους επηρεάστηκε σημαντικά, είδαν αλλαγές στις συμπεριφορές τους, τα παιδιά ήταν πιο νευρικά και ανήσυχα. Αυτό όμως το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι και μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία δεν ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει τη βοήθεια ειδικών ψυχικής υγείας. Και αυτό φυσικά δεν μας ανησυχεί, γιατί δεν ξέρουμε πού οφείλεται. Μας ανησυχεί και, να το πω έτσι, δημιουργικά, για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Σίγουρα ένας λόγος είναι το στίγμα για την ψυχική υγεία. Ότι δεν βλέπουμε δηλαδή τον ειδικό της ψυχικής υγείας σαν ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε, βασικά να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που μας ξεπερνούν και μας ξεπέρασαν όλες και όλους στην πανδημία, αλλά το βλέπουμε έτσι με έναν φόβο. Και το άλλο φυσικά έχει να κάνει και με την διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και πόσο ακόμα περισσότερο για παιδιά και εφήβους, που με βάση τις απόψεις των επαγγελματιών που συμμετείχαν στην έρευνα φαίνεται να ήταν ακόμα δυσκολότεροι στην περίοδο της πανδημίας. Και αυτό θέλω να πω, φάνηκε ιδιαίτερα στην έρευνα τόσο στο πεδίο της ψυχικής υγείας όσο και για τη βία που θα πούμε μετά, ότι η πανδημία τι έκανε, ανέδειξε δυσκολίες αντιμετώπισης του συστήματος που υπάρχουν, απλά έγιναν ακόμα χειρότερες κατά την περίοδο της πανδημίας. Μακάρι να λάβουμε αυτά τα μηνύματα με τον τρόπο που πρέπει να δράσουμε πια και όχι μόνο με τον τρόπο που πρέπει να τα διαπιστώσουμε. Να πάμε λίγο και στο ζήτημα των καταγγελιών, γιατί φάνηκε ότι υπήρξε μια εκτείναξη αυτών των καταγγελιών, είτε για τα περιστατικά κακοποίησης, είτε για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ναι, φυσικά. Στο σημείο αυτό να πω έτσι ότι διεθνώς υπάρχει παραδοχή ότι η βία που καταγγέλλεται είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου από τη βία που συμβαίνει. Όντως υπήρξε από την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056 για τα παιδιά, υπήρξε αύξηση των καταγγελιών. Απλά θέλω εδώ να τονίσω και είναι και δικιά μας προγραμματική προτεραιότητα ότι δεν υπάρχουν συγκεντρωτικά στοιχεία για τη βία κατά των παιδιών. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μια εικόνα, έστω μια εικόνα, γιατί σίγουρα η βία που συμβαίνει είναι πολύ περισσότερη. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο θέλουμε να δουλέψουμε στο μέλλον, γιατί εάν δεν γνωρίζεις ένα φαινόμενο, τουλάχιστον σε ένα βαθμό, το πώς είναι, σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα ούτε για να το προλάβεις, αλλά ούτε και για να το αντιμετωπίσεις. Και αυτό επίσης που αναδείχθηκε σε σχέση με τη βία είναι η αδυναμία των υπηρεσιών, των δημόσιων υπηρεσιών να ανταποκριθούν σε αυτά τα περιστατικά. Και ως εκ τούτου η ανάγκη για ενίσχυση και στελέχωση των υπηρεσιών πρώτης γραμμής. Και όπως όταν αναφέρομαι σε αυτές, αναφέρομαι κυρίως στις κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να στελεχωθούν επαρκώς, αλλά και το προσωπικό να εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να μπορεί καταρχήν να δρά προληπτικά, σε επόμενη φάση να εντοπίζει περιστατικά και σε τρίτη φάση φυσικά, και το απεύχομαι αυτό, να ασχολείται με τη διαχείρισή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις αναφορές. Καλό είναι να προβληματιζόμαστε και καλό είναι να παίρνουμε τα μηνύματα και των αριθμών, πολύ δε περισσότερο και της ίδιας της πραγματικότητας. Να είστε καλά, να συνεχίσετε την πολύ καλή δουλειά που κάνετε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε εμείς τώρα στα υπόλοιπα. Ήταν η κυρία Αγγελάκη.